Τα σφαγεία της πρώην ραδιοβιομηχανίας Τράκη ΑΕ αποφάσισε να διεκδικήσει μέσω προσφοράς που θα καταθέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής, η οποία θα καταθέσει πρόταση αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου. Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης κατά την χθεσινή συνεδρίασή του τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα μεταβεί στην Αθήνα για συναντήσεις με τους αρμόδιους, προκειμένου να γίνει δεκτή μια προσφορά από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης για την αγορά του σφαγείου στο πρώην εργοστάσιο της Τράκης ΑΕ, όπως επίσης και μέρος της έκτασης που βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου. Ο κεντρικός πυρήνας του Δημοτικού Συμβουλίου εστιάζεται στο θέμα της συμμετοχής μας στο πληστηριασμό στις 27 του μηνός μετά από τρεις άγονες διαδικασίες, είναι η τέταρτη φορά, από την τράπεζα, τη διαχειρίστρια τράπεζα κεφαλαίου την Εθνική. Εκεί η συμμετοχή είναι με ελεύθερη διαπραγμάτευση μετά από τις τρεις άγονες διαδικασίες, στην οποία θα συμμετέχουμε εμείς ως Δήμος Διευρυμένος Αλεξανδρούπολης για το σφαγείο των Φερών. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μια προσφορά, την οποία μου έχει εμπιστευθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, και η προσφορά αφορά τα 12 στρέμματα κτηριακών εγκαταστάσεων και τα 1200 στρέμματα των περιβάλλοντα χώρου. Εάν συμβεί αυτό, εμείς θα γίνουμε κύριος Δήμος αυτού του χώρου και θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια το σφαγείο, το οποίο είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που σημαίνει ότι και τώρα ακόμα, αν κατασκευαζόταν ένα σφαγείο, θα κατασκευαζόταν με τις προδιαγραφές του σφαγείου αυτού όπως είναι κατασκευασμένο από τότε. Άρα λοιπόν είναι ωφέλιμο αυτό, γιατί και το επιπλέον ποσό που χρειάζεται περίπου 1 εκατομμύριο για να λειτουργήσει, για τη δημιουργία δηλαδή μιας καμίνου για την καύση των υπολοιμάτων από τις σφαγές των ζώων και ένας βιολογικός καθαρισμός, καλύπτεται και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα το οποίο είναι μάλιστα ανοιχτό. Επομένως, με το ποσό αυτό, το οποίο δεν θα είναι μεγάλο για την αξία όλου αυτού του χώρου. Το κόστος της αγοράς, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, θα κοστίσει όσο κόστησε η κατασκευή του ποδηλατόδρομου. Εδώ βρήκαμε με διάφορα δάνεια ένα σωρό άλλα. Σας λέω λοιπόν ότι θα στοιχίσει περίπου όσο ο ποδηλατόδρομος της Αλεξανδρούπολης αυτά τα μικρά κομμάτια του.